Απλοί καθημερινοί άνθρωποι οι οποίοι κυκλοφορούν δίπλα και κοντά μας. Έτσι πορεύτηκα στη ζωή μου και έτσι θα συνεχίσω να πορεύομαι εάν την Κυριακή με εμπιστευτούν οι συμπολίτες μου και με τιμήσουν με την ψήφο τους. Θέλω να σας πω ότι όνειρό μου είναι να φέρω το αξίωμα του βουλευτή στην υπηρεσία του πολίτη, στην υπηρεσία της κοινωνίας. Αν θέλετε, θέλω να το χαμηλώσω το αξίωμα του βουλευτή, να πορευτεί μέσα στην κοινωνία και να αντιληφθεί πραγματικά τον ρόλο τον οποίο έχει υποχρέωση και να τηρεί, αλλά και να υπηρετεί ως θεσμό. Είναι ξεκάθαρο ότι όλα αυτά δεν είναι εύκολα. Η λιδωρία η οποία πλέον έχει πέσει πάνω στην πολιτική στους πολιτικούς δεν είναι άδικη. Αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με τα κοινά για να είναι αποτελεσματικοί θα πρέπει να έχουν δουλέψει στη ζωή τους. Εγώ εργάζομαι από 13 ετών. Έχω 35 χρόνια ένσημα. Γνωρίζω τι θα πει πόνος, γνωρίζω τι θα πει στέρηση, γνωρίζω τι θα πει αυτή η καθημερινότητα η οποία τελικά ταλαιπωρεί και βασανίζει εκατομμύρια συνέλληνες, αλλά ταλαιπωρεί και τις συμπατριώτισσες και τους συμπατριώτες μας στην Χίο. Φίλες και φίλοι, από όποιο πόστο εδώ και 25 χρόνια περίπου με έχει εμπιστευτεί ο χιώτικος λαός, είτε στον πρώτο, είτε στο δεύτερο, είτε στον τρίτο βαθμό, θέλω να πιστεύω ότι τα σκάφη που κυβέρνησα τα οδήγησα σε επίνεμο λιμάνι. Την εμπιστοσύνη των συμπολιτών μου και την ψήφο με την οποία με τίμησαν δεν την καταχράστηκα. Πιστεύω ότι στο μέτρο του δυνατού ανταποκρίθηκα. Θα φέρω πάλι ως παράδειγμα για μία ακόμη φορά την θητεία μου τα τελευταία 7 χρόνια στο Λιμενικό Ταμείο. Παρέλαβα ένα φορέα με τα γνωστά προβλήματά του, τον ξεχρέωσα, έγινε ένα τεράστιο έργο και φεύγοντας άφησα ένα πολύ σημαντικό απόθεμα για να πορευτεί η επόμενη διοίκηση. Έτσι θέλω να πορευτώ, εφόσον την Κυριακή οι συμπατριώτησες και οι συμπατριώτες στη Χίο, στα Ψαρά, στην Εγνούσα, αλλά και οι ετεροδημότες μας, με εμπιστευτούν. Εγώ βρίσκομαι στη Χίο. Θα είμαι στη Χίο. Θέλω να είμαι βουλευτής Χίου. Εγώ δεν είμαι καριερίστας. Δεν με ενδιαφέρει η πολιτική ως καριέρα. Με ενδιαφέρει η κοινωνία και ο άνθρωπος. Εγώ αυτόν θέλω να υπηρετήσω. Αυτή είναι η έγνοια μου, αυτή είναι η αγάπη μου. Την αγάπη σας, και απευθύνομαι στον κόσμο, επιτρέψτε μου, θέλω να την επιστρέψω ατόφια. Και αντιλαμβάνομαι το βάρος που θα επομιστώ εάν την Κυριακή η Χιακή κοινωνία επιλέξει ως βουλευτή το Σταμάτη τον Κάρματζη. Είμαι εδώ, θα είμαι εδώ, αυτό το οποίο λέγω είναι λόγος τιμής απέναντί σας. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχουν μαγικά ραβδιά, αλλά και η πόρτα μου θα είναι ανοιχτή, γιατί κυκλοφορώ στην κοινωνία. Θέλω να είμαι ένα κομμάτι της κοινωνίας. Είπα και προηγουμένως ότι εγώ δεν αγαπώ τους αριθμούς. Αγαπώ τον άνθρωπο. Πιστεύω για όλα τα δεινά μέχρι σήμερα τα έφεραν οι αριθμοί. Όταν ευημερούν οι αριθμοί, δυστυχούν οι άνθρωποι. Εγώ επέμενα και επιμένω ότι θα πολεμώ τους αριθμούς και θα υπηρετώ τον άνθρωπο. Κάνω και μία έκκληση προς όλους σας. Η ψυχή και η σκέψη δεν φυλακίζεται. Εγώ σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία ήμουν αξιοπρεπής και δεν υπάρχει περίπτωση είτε στο παρόν είτε στο μέλλον να απολέσω ή να χωρίσω την αξιοπρέπειά μου για οτιδήποτε. Δεν σας κρύβω ότι αισθάνομαι κάποιες πικρίες για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκα ενίοτε.
Εγώ δεν ανταπέδωσα και δεν έχω κανένα λόγο να το πράξω. Εγώ τι έχω να κάνω και αν θέλω να απολογηθώ, θα απολογηθώ στην κοινωνία. Πορεύτηκα ήρεμα, χωρίς να εξτομίσω ούτε μία πικρή λέξη για οποιονδήποτε ή για οδήποτε. Το θέμα είναι να μας καταλάβει ο κόσμος, να μας καταλάβετε εσείς που θα πάτε την Κυριακή στην κάλπη. Η έκκληση λοιπόν που απευθύνω σε εσάς είναι: κλείστε τα αυτιά σας σε όλες τις ειρήνες. Κλείστε τα αυτιά σας στα παπαγαλάκια εκείνα τα οποία την προεκλογική περίοδο κυκλοφορούν παράγοντες, παραγοντίσκοι, θέλοντας να επιβάλλουν την βούληση και τη θέλησή τους. Είναι εκείνοι οι οποίοι νοιάζονται για το προσωπικό τους όφελος και είναι εκείνοι που την επόμενη μέρα δεν θα σας ξέρουν και θα εξαφανιστούν. Κάντε λοιπόν αυτό το οποίο έχετε αποφασίσει. Κάντε αυτό το οποίο πιστεύετε και να είστε σίγουροι ότι για την επιλογή την οποία εσείς θέλετε δεν θα μετανιώσετε. Σας ευχαριστώ. Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ναι, κυρία Κώτη. Είπατε ότι δίνετε έμφαση στον άνθρωπο και όχι στους αριθμούς. Ωστόσο, η ζωή των καθημερινών ανθρώπων ρυθμίζεται από τους αριθμούς. Δηλαδή, τι θα είχατε να πείτε στον εργαζόμενο, τον νέο των 400 ευρώ ή τον άνεργο που παίρνει 360 ευρώ εξαιτίας της υπογραφής που έβαλε και η Νέα Δημοκρατία στις μειώσεις μισθών? Επίσης, αυτό είναι μια διάσταση. Τι θα ήθελα να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν έχουν μέλλον και δεν έχουν καν τα στοιχειώδη για να βγάλουν σε πέρα στη μέρα? Τι τους λέτε, πώς θα είναι η επόμενη μέρα όταν υπάρχουν μια δέσμη μέτρα που θα κληθεί να υλοποιήσει και η Νέα Δημοκρατία εφόσον έχει την κατάληξη που επιθυμεί? Και ένα δεύτερο ερώτημα. Εδώ στοιχείο έχει κορυφωθεί το τελευταίο διάστημα εξαιτίας των περικοπών που έγιναν στον χώρο της υγείας το πρόβλημα με την κάλυψη των αναγκαίων εξετάσεων. Δηλαδή, οι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν ούτε τις εξετάσεις τους, ούτε να συνταγογραφήσουν τα φάρμακά τους και αναγκάζονται να τα πληρώσουν από την τσέπη τους. Εσείς, σε αυτό το θέμα, τι διέξοδο θα δώσετε? Θα αλλάξει κάτι η Νέα Δημοκρατία στον ΕΟΠΗ? Θα καλύψει τα επιπλέον χρήματα που χρειάζονται για τις εφημερίες ώστε να λειτουργήσει το νοσοκομείο? Γιατί είχατε πει και εσείς ότι είναι μεγάλο έργο το νοσοκομείο, αλλά δεν έχει γιατρούς αυτή τη στιγμή. Λείπουν βασικές ειδικότητες που δεν θα εφημερεύουν και μετατρέπονται στο κέντρο υγείας. Τι απαντάτε σε αυτά? Κυρία Κώτη, επέμενα και επιμένω ότι εγώ δεν αγαπώ τους αριθμούς και δεν νομίζω ότι από τους αριθμούς πράγματι εξαρτάται η ευτυχία των ανθρώπων. Η δυστυχία, ναι, διότι οι αριθμοί είναι κέρδος. Συνεπώς, εγώ διαχωρίζω και θα συνεχίσω να το λέω αυτό, ότι αριθμοί και άνθρωπος πρέπει να είναι δύο πράγματα ξεχωριστά. Είπα και στην προηγούμενη συνέντευξη την οποία είχα δώσει ότι εγώ θέλω να αγωνιστώ. Με ρωτήσατε για τα τεκτενόμενα στη Βουλή των Ελλήνων πριν από κάποιο διάστημα. Εγώ δεν ήμουν στη Βουλή των Ελλήνων. Δεν μπορώ να απολογηθώ για αυτά τα οποία έγιναν. Εγώ μπορώ να απολογηθώ εάν επιλεγώ, εάν βρεθώ στη Βουλή, για τις δικές μου τις πράξεις και τη δική μου τη συμπεριφορά. Θέλω να σας πω ότι για μένα προσωπικά η περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων είναι κόκκινη γραμμή. Άλλωστε, ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας έχει δηλώσει απερίφραστα ότι μέχρι εδώ και μη παρέκει. Συνεπώς, αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να πει ο ίδιος στη Βουλή ότι θα έχουμε περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι αυτή την ώρα είμαστε ενώπιον του ελληνικού λαού. Δεν είναι δυνατόν να κατεβαίνει με ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα ένα κόμμα και μετά από 2-3 μήνες αυτό να το αναιρεί. Συνεπώς, εάν με ρωτάτε για μένα, σας δηλώνω λοιπόν ότι δεν υπάρχει περίπτωση, εφόσον θα είμαι βουλευτής, να συνενέσω σε περαιτέρω μείωση μισθών και συντάξεων. Θέλω να είμαι ξεκάθαρος, διότι αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος έχει περάσει πλέον όχι μία κόκκινη γραμμή, έχει περάσει πολλές κόκκινες γραμμές. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο μπορώ να πω στον κόσμο και στο ερώτημά σας είναι ότι θα αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις, προσπαθώντας να έχουμε ένα καλύτερο και δικαιότερο κόσμο. Αυτή λοιπόν είναι η διαβίωση την οποία σας έδωσα πριν από λίγες μέρες και την οποία δίνω
για μία ακόμη φορά ρητά και κατηγορηματικά. Εγώ προέρχομαι από τα λαϊκά στρώματα, κυρία Κώτη, της κοινωνίας. Είμαι ένας άνθρωπος που έχει εργαστεί από τα 13 του χρόνια. Ξέρω τι θα πει στέρηση, γνωρίζω τι θα πει να βγάζεις πικρό ψωμί μέσα από τον αγώνα της ζωής. Δεν είμαι κάποιος ο οποίος κινείται μεταξύ άστρων, ούτε εξωγήινα. Ήμουν, είμαι εδώ και θα είμαι εδώ στα προβλήματα της καθημερινότητας. Γι' αυτό είπα ότι εγώ θέλω να είμαι βουλευτής Χίου και δεν θέλω να είμαι βουλευτής Αθηνών. Όσον αφορά τα προβλήματα υγείας, ήμουν εκείνος που τοποθετήθηκα στην κατάληψη που έγινε στο νοσοκομείο και είπα ότι με ανησυχεί, διότι αυτό το οποίο βλέπω ότι κινδυνεύει ο δημόσιος χαρακτήρας υγείας με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εάν λοιπόν δεν είμαστε στις επάλξεις την επόμενη μέρα, όχι μόνο για το συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά και πολλά άλλα θέματα, καταλαβαίνετε και καταλαβαίνουμε όλοι τι μέλη γενέστε. Ένας λοιπόν βουλευτής επαρχίας, ένας βουλευτής της Χίου, ο οποίος είναι εδώ, μένει εδώ και θα μένει και όταν τελειώσει, θέλει να κοιτάει τους συμπολίτες του στα μάτια και να μην ντρέπεται. Και επειδή εγώ λοιπόν, αν έχω την τιμή να επιλεγώ, θα ξαναέλθω στη Χίο, γιατί εδώ ζουν και τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου και τα δυσέγγωνα ενδεχομένως. Θέλω λοιπόν να κυκλοφορώ και εγώ και η οικογένειά μου και να μην ντρέπομαι. Με βάση όλα αυτά που είπατε, αν στις 7 του μήνα είστε βουλευτής, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνετε? Το πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι θα πρέπει να συνενώσουμε δυνάμεις. Αυτό είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω. Δηλαδή είναι η ώρα να συνενώσουμε όλες τις πολιτικές δυνάμεις και όταν λέω τις πολιτικές δυνάμεις εννοώ ότι την αυτοδιοίκηση, αν θέλετε, του πρώτου και του δεύτερου βαθμού δεν περισσεύει κανένας. Εάν δεν αποφασίσουμε να πάμε συντεταγμένα πέρα από πράσινα, κίτρινα, μπλε μαγαζιά, δεν έχουμε μέλλον. Εγώ θεωρώ ότι ο βουλευτής είναι πρώτος μεταξύ ίσων. Και είναι πρώτος μεταξύ ίσων όχι μόνο μεταξύ των πολιτικών φορέων, αλλά και μεταξύ των πολιτών. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο βουλευτής είναι κάτι ξεχωριστό. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι εγώ θέλω να φέρω το αξίωμα του βουλευτή στην κοινωνία. Θέλω να το κατεβάσω. Θέλω να το φέρω μεταξύ των πολιτών. Να έχουν άποψη, να είναι κοινωνοί των καταστάσεων και των πραγμάτων. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνω, κυρία Μαργαρίτη. Θα δώσω όσες δυνάμεις έχω για να ενωθούμε όλοι μαζί, να διεκδικήσουμε και να πορευτούμε. Το αν κάποιος θα είναι πρώτος μεταξύ ίσων, λίγη σημασία έχει. Σημασία έχει το αποτέλεσμα. Και πάνω απ' όλα, όχι μόνο το αποτέλεσμα, οι πρωτοβουλίες οι οποίες θα αναπτυχθούν χωρίς σκοπιμότητες. Θέλετε να σας πω και κάτι ακόμα? Εμένα δεν με ενδιαφέρει ποιος θα απολαύσει τις δάφνες και τη δόξα. Ας είμαι ο τελευταίος, ας μην είμαι εγώ. Ας τις απολαύσουν όλοι οι υπόλοιποι μέσα από τις δικές μου ενέργειες, αν θέλετε. Εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. Και γι' αυτό το αποτέλεσμα θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις, αληθινά και ειλικρινά, και θέλω να πιστέψει ο κόσμος ότι, εν πάση περιπτώσει, θα έχει ένα δικό του άνθρωπο επιτέλους, ο οποίος θα είναι ο πρώτος μεταξύ ίσων. Κύριε Διωματάρη. Καταρχήν, κακώς με εμπλέκεται στην κουβέντα, διότι εγώ παρίστανε βέβαια ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας σε μια συνέντευξη η οποία αφορά τον υποψήφιο και ο οποίος καταθέτει το δικό του πρόγραμμα και την δικιά του άποψη. Ακούστε, εγώ λοιπόν, αν θέλετε, μπορώ να έρθω να σας απαντήσω σε μια εκπομπή να με έχετε δικό σας από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πρέπει να επισημάνω όμως ότι στα ζήτητα μας, τουλάχιστον εμένα προσωπικά με έχετε θέσει, συλλήφθη ο τύπος. Ηλεκτρονικός, κλασικός κτλ. Αλλά εν πάση περιπτώσει,
Δεν θέλω εγώ να σφετεριστώ τούτη την ώρα μια συνάντηση την οποία δίνει ένας υποψήφιος και παρίσταμε υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας. Μπορώ να δώσω, λοιπόν. Κύριε Διαματάρη, μπορώ να δώσω εγώ μια απάντηση. Είπατε τη λέξη τολμά. Τολμά. Εγώ δεν είμαι ευτυχής σήμερα οι πολιτικές δυνάμεις να τολμούν κάνοντας συγκεντρώσεις, μιλάμε ειδικότερα στην επαρχία, με τα πολύ σημαντικά προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Πιστεύω ότι εκείνο το οποίο τουλάχιστον πρεσβεύω είναι ότι θα πρέπει να αναπτύσσεται ένας διάλογος ήπιων τόνων, συζητήσεις, για να μπορούμε όχι να λέμε, να ακούμε. Αυτό λοιπόν είναι το ζητούμενο, γιατί μέχρι τώρα υπήρχαν κλειστά αυτιά. Αν θέλετε, ήταν μονοπλευρή η συζήτηση από τους πολιτικούς προς πολίτες. Σήμερα θα πρέπει οι πολιτικοί να σιωπούν και οι πολίτες να ομιλούν. Γιατί ίσως μέσα από αυτό και μπορούμε να θεραπεύσουμε και μπορούμε να αποκαταστήσουμε κάποια πράγματα. Γιατί το παρελθόν δεν μπορούμε να το αλλάξουμε. Είναι ξεκάθαρο ότι έχει γραφεί. Το μέλλον μας όμως μπορούμε να το διαμορφώσουμε. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινούμεθα και πρέπει να κινηθούμε δίνοντας όλες μας, μα όλες μας, τις δυνάμεις. Να ολοκληρωθεί ο κύκλος συγκυριών. Εγώ ήθελα να ρωτήσω εάν να διακρίνετε σε αυτό το προεκλογικό αγώνα που είναι δικό σας, που είναι τώρα υποψήφιος, κάποιες διαφορές σε σχέση με προεκλογικούς αγώνες της απορογενέστερων ετών και πού εντοπίζετε αυτή τη διαφορά, δηλαδή στον κόσμο περισσότερο. Είναι ξεκάθαρο ότι ο κόσμος είναι θυμωμένος, μουδιασμένος, αγανακτισμένος, έχοντας απόλυτο δίκιο στα τεκτενόμενα, έως αδιάφορος. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό είναι το κυρίαρχο στοιχείο εν σχέση με άλλες προεκλογικές εκστρατείες, που αν θέλετε υπήρχε και το στοιχείο του φανατισμού. Αυτά λοιπόν έχουν εκλείψει και νομίζω πλέον ότι πολύ δύσκολα θα επανέλθουν, κυρία Χρονοπούλου, πλέον στο μέλλον. Ο κύριος Γιωργούλης. Τελικά μας είναι δύο τα ερωτήματα. Το ένα έχει να κάνει με την εμπειρία σας στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φαντάζομαι ότι σας έχει πείσει μέχρι τώρα πως είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί συνισταμένη, κοινή συνισταμένη στα τοπικά προβλήματα. Αν λάβουμε αυτό υπόψη, είναι το γεγονός ότι οι διαχωριστικές κομματικές γραμμές στην κεντρική πολιτική σκηνή είναι πολύ μεγαλύτερες από ό,τι ήταν το προηγούμενο διάστημα, τι είναι εκείνο που σας κάνει να πιστεύετε ότι αν εκλεγείτε θα επιδιώξετε και θα πετύχετε κοινή στρατηγική για τον τόπο? Κύριε Γιωργούλη, η εμπειρία μου όλα αυτά τα χρόνια, ειδικότερα στον χώρο της αυτοδιοίκησης, που αν θέλετε είναι το μεγαλύτερο σχολείο διοίκησης, απέδειξε, και τουλάχιστον η εμπειρία την οποία κουβαλώ και την οποία αν θέλετε διαχειρίστηκα και λειτουργήσα με αυτόν τον τρόπο, είδα, διεπίστωσα όλα αυτά τα χρόνια ότι η συνένεση αφενός, η καλή πρόθεση και η ειλικρίνεια, οι ειλικρινείς προθέσεις και εκτιμήθηκαν, αλλά και μπορέσαμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα. Γι' αυτό είπα προηγουμένως ότι το πρώτο πράγμα το οποίο θα κάνω την επόμενη μέρα είναι να συνενώσω τις τοπικές δυνάμεις, οι οποίες είναι πολλές και μεγάλες. Θα ξαναπώ για μια ακόμη φορά, κάποτε η Χίος ήταν κράτος. Γιατί χάθηκε, γιατί απολέστη και γιατί δεν μπορεί να ξαναλειτουργήσει με όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά, τα σημαντικά τα οποία έχει? Έχουμε την αυτιλία, είναι παγκόσμια δύναμη. Έχουμε το ομογενειακό στοιχείο. Έχουμε, αν θέλετε, ένα ευλογημένο τόπο με μοναδικότητα σε προϊόντα όπως για παράδειγμα η μαστίχα και τόσα άλλα τα οποία μπορούμε να τα βάλουμε σε μία σειρά και σε μία τάξη, να βρούμε κοινή συνισταμένη και κοινό δρόμο, γιατί όταν τραβάει ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί και ο άλλος παραπέρα, είναι σίγουρο ότι όποιος πατάει σε πολλές βάρκες, το τέλος θα σκίσει τα πόδια του. Αυτή λοιπόν, αν θέλετε, αυτό είναι το όραμά μου, είναι να συμπορευτούμε. Και εκεί θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις και αν θέλετε είμαι αισιόδοξος ότι μπορώ να το πετύχω. Εάν λοιπόν ξεκινήσουμε από αυτό, νομίζω ότι όλα τα υπόλοιπα θα είναι εύκολα. Καταλαβαίνω ότι στην κεντρική πολιτική σκηνή
υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Έχετε υπόψη σας ότι το σήμερα και το αύριο δεν είναι σαν το χθες. Το χθες έχει τελειώσει. Και λέγοντας το χθες έχει τελειώσει, αναφέρομαι, αν θέλετε, και στις διαχωριστικές εκείνες γραμμές, οι οποίες έχουν καταρρεύσει. Και από την ώρα λοιπόν που έχουν καταρρεύσει αυτές οι διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες τις περισσότερες φορές έφεραν δεινά αντί καλά. Είναι λοιπόν η ώρα να δούμε πού μπορούμε να βρούμε κοινό παρανομαστή. Αυτό το οποίο μέχρι σήμερα, εγώ τουλάχιστον με την πορεία μου στα πολιτικά δρόμενα, δεν το είδα ποτέ, αν θέλετε, σε ικανοποιητικό βαθμό. Είτο από ελάχιστο έως μηδέν. Μπορούμε λοιπόν να βάλουμε μία σειρά και μπορούμε να πορευτούμε διαμορφώνοντας, επαναλαμβάνω, το μέλλον μας, διότι το παρελθόν πλέον έχει γράψει. Στο χέρι το δικό μας λοιπόν είναι, μέσα από τις δικές μας τις πράξεις, τον δικό μας αγώνα και τις δικές μας προθέσεις, να φέρουμε κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Και εγώ δίνω τη διαβεβαίωση ότι προς αυτή την κατεύθυνση θα δώσω όλες, μα όλες μου τις δυνάμεις. Το δεύτερο ερώτημα. Αυτή η προσωπική δέσμευση ότι θα χαμηλώσει ο πύχης του βουλευτικού αξιώματος, υποθέτω, ερχόμενος πιο κοντά στα προβλήματα του τόπου, πιθανά και των κατοίκων του. Και στον άνθρωπο. Και στον άνθρωπο. Δεν σας φοβίζει ότι μπορεί να παραμειωθεί η τοπική αυτοδιοίκηση ως εισχώρηση στα δικά τους χωράφια? Σε καμία περίπτωση. Ολοκληρώσατε? Σε καμία περίπτωση. Κανείς δεν είναι βασιλικότερος του βασιλέως. Ούτε πρόθεσή μου είναι, ούτε και θα το επιδιώξω. Νομίζω αντίθετα ότι θα είμαι αρρωγός και συμπαραστάτης με αυτό το πλησίασμα του βουλευτικού αξιώματος στην κοινωνία και στον άνθρωπο, για να μπορέσουμε τελικά και να διακρίνουμε και να διαπιστώσουμε τα προβλήματα στο μέγεθός τους, γιατί όταν η περίπτωση, και μιλάω για το βουλευτικό αξίωμα, όταν είσαι μακριά από τα προβλήματα, όταν δεν γνωρίζεις, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορείς και να δώσεις και λύσεις. Πρέπει λοιπόν να είσαι κοντά, να διαπιστώνεις όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν την κοινωνία μας και να προσφέρεις τον εαυτό σου μέσα από το θεσμικό σου ρόλο, μέσα από το θεσμικό πλαίσιο, χωρίς να καπελώνεις κανένα και τίποτα, απλά να βοηθάς, να είσαι η γέφυρα η οποία θα ενώνει όλη αυτή την κατάσταση και θα διαθέτεις και τον εαυτό σου έτσι, στην υπηρεσία όλων εκείνων που έχουν, αν θέλετε, και το δημοκρατικό προγραμματισμό, αλλά και την δυνατότητα της διοίκησης για να επιλύουν αυτά τα προβλήματα. Να τα χαρακτηρίσω, αν μου δείτε λίγο ρομαντικά. Είμαι ρομαντικός. Έχω μια πραγματίστικη αντίληψη, εν πάση περιπτώσει, ωστόσο όμως υπάρχει και μια δόση ρομαντισμού σε αυτά. Με την έννοια πια, όταν υπάρχουν διαμετρικά αντίθετες απόψεις στην τοπική κοινωνία, είναι πολύ δύσκολο τότε να μην αφήσει κάποιος δυσαρεστημένος. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, η πρόθεσή σας είναι να τους έχετε όλους ευχαριστημένους κατά κάποιο τρόπο. Στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, βέβαια. Ωστόσο, όταν έχουμε να κάνουμε με ζητήματα όπως περί πίν των ανεμογεννητριών, που παρατηρούμε μία πόλωση, έχουμε να κάνουμε με ζητήματα το ζήτημα του αεροδρομίου, γιατί εκεί παρατηρούμε τόσα χρόνια μία πόλωση. Πώς μπορούν να συμβιβαστούν και πώς μπορούν να συμπορευτούν αυτού του είδους οι αντίρροπες δυνάμεις? Κύριε Παγούδη, δεν έκρυψα ποτέ και δεν πρόκειται να το κρύψω ότι ναι, ρομαντικά έχω κινηθεί σε όλη μου τη ζωή. Ένα στοιχείο που δεν το έχω απολέσει και δεν προτίθεμαι να το απολέσω. Γι' αυτό και σας είπα ότι για μένα το κεντρικό μου στοιχείο είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. Διότι άλλωστε, αν θα πάμε και στην αρχαιότητα και δούμε τελικά τους αρχαίους ημών προγόνους από τον Σοκράτη, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα και όλους εκείνους, από τον άνθρωπο ξεκινούσαν και στον άνθρωπο κατέληγαν. Εμείς λοιπόν απολέσαμε τον άνθρωπο, γι' αυτό και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Στο ερώτημά σας λοιπόν έχω να απαντήσω το εξής. Αξίζει να δοκιμάσουμε για μια ακόμα φορά. Αξίζει να δοκιμάσουμε. Δεν πρόκειται να χάσει κανείς τίποτα εάν επιλέξει κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, για να δει τελικά αυτό τι μπορεί να κάνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Εύχομαι ο κόσμος την Κυριακή να επιλέξει το καλύτερο. Να είστε καλά. Καλή επιτυχία.